Σύμφωνα με τα Ουκρανικά Μέσα Μαζική ενημέρωσης αλλά και με τι δηλώσει που έκανε ο επικεφαλή τη ΟΒΑ του Λουχάνγκ Σέρχι Γκαντάι μέσω Twitter, οι Ουκρανοί κατάφεραν ένα ισχυρό πλήγμα στι ενόπλε δυνάμει τη Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι Ουκρανοί χτύπησαν στρατιωτική βάση στην κατεχόμενη Καντιέφκα με αποτέλεσμα περίπου 200 Ρώσοι αλεξιπτοτιστέ να πέσουν νεκροί. Ισχυρό όμω ήταν και το πλήγμα στην γέφυρα Αντωνόφσκι. Το απόγευμα τη 26η Αυγούστου ηχούσαν εκρήξει στην κατεχόμενη Χερσόνα. Οι Ρώσοι είπαν ότι η αερά μήνα λειτουργήσε, αλλά τα τοπικά κανάλια Telegram δημοσίευσαν βίντεο από νέα χτυπήματα στη γέφυρα Αντωνόφσκι. Το Υπουργείο Άμυνα τη Ουκρανία αναφέρει ότι οι ρωσοι ειπαν οτι η αερα λειτουργησε αλλα τα τοπικα καναλια telegram δυνάμει τη Ουκρανία διαθέτουν επί του παρόντο περισσότερε από 20 μονάδε συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων HIMARS M270 και MARS. 20 πλάς ουκρανικά HIMARS, M270 και ΜΑΡΣ. Όλα παραμένουν σε υπηρεσία. Το Υπουργείο Άμυνα πρόσθεσε ότι καταστράφηκαν περισσότερε από 50 αποθήκε τη Ρωσική Ομοσπονδία με όπλα και πυρομαχικά. Θα υπενθυμίσουμε, ο πρόεδρο τη Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον ΗΠΑ, Άνταμ Σμιθ, είπε πόσε ακόμη εγκαταστάσει χήμαρ και άλλα συστήματα πυράβλων θα μπορούν να παράσχουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί του στην Ουκρανία. Ο Υπουργό Άμυνα Ολεξέη Ρέσνικοβ είπε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου η Ουκρανία δεν έχασε ούτε ένα σύστημα αντιδραστικού πυροβολικού χήμαρ που προμήθευσαν διεθνεί εταίροι. Ο Ρωσικό στρατό έπληξε εννέα θέσει διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία μέσα σε μία μέρα. Οι Ρωσικέ ενόπλε δυνάμει έπληξαν εννέα στρατιωτικέ θέσει διοίκηση τη Ουκρανία σε μία μέρα, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Όπως διευκρινίζεται στο τμήμα, συνεχίζονται τα χτυπήματα σε στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, εννέα θέσεις διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας χτυπήθηκαν κοντά στους οικισμούς Γιάκοβ Λευκά, Τσεφτσένκο, Σολεντάρ, Ότραντνόη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέσκ, Λόζοβοη της περιοχής Χρυσών, Δεργάτσι Τζουγκάεφ της περιοχής Χαρκί, Νοκολάευ και Παρτιζανκόβια της περιοχής Νικολάιβ, καθώς και ανθρώπινο δυναμικό και στρατιωτικός εξοπλισμός των Ουκρανικών στρατευμάτων σε 163 περιοχές, ανέφερε το Υπουργείο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.